Καλησπέρα, είμαστε εδώ στο περίπτερο της Χέξα Team με τον γιατράκο τον Χρήστο. Θα μας μιλήσει λίγο για τα ελικόπτερα της εταιρείας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εδώ υπάρχουν τα multicopters από μικρά μοντέλα μέχρι και μεγάλα για να σηκώσουν κάμερα DSLR. Τα multicopters είναι μια νέα πρόταση στο χώρο της αεροφωτογράφησης που καλύπτει ουσιαστικά από το γερανάκι που θα σηκώναμε, ας πούμε, σε κάποιο event μέχρι και το ελικόπτερο. Δηλαδή καλύπτει αυτό το κενό που υπάρχει ενδιάμεσα. Μπορεί να κάνει μια καταγραφή βίντεο ή εικόνας από χαμηλά έως να ανέβει ψηλά και να καλύψει όλο το χώρο. Μέχρι τι βάρος κάμερας μπορούμε να βάλουμε πάνω στο ελικόπτερο? Αυτά τα μηχανήματα είναι περίπου για 1-2 κιλά κάμερα. Τα μεγαλύτερα που κατασκευάζουμε είναι έως και 4 κιλά. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς δεν είναι να σηκώσουμε την πιο βαριά κάμερα. Μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα μηχάνημα με μια κάμερα η οποία θα έχει μια καλή καταγραφή, μια καλή high definition κάμερα, ώστε να έχουμε μικρό βάρος και περισσότερο ωφέλιμο χρόνο κατά την πτήση μας. Γιατί ουσιαστικά οι λήψεις θα είναι κάποια τζιγκλάκια, κάποια σποτάκια. Δεν θα πάμε να καλύψουμε ένα γεγονός από τον αέρα. Σίγουρα. Και όταν λέμε για μικρή διάρκεια, πόσο περίπου μπορούμε να καταγράψουμε ένα ελικόπτερο, μέχρι τι διάρκεια λήψη μπορούμε να έχουμε? Περίπου με κάποιες μεσαίες μπαταρίες είναι γύρω στα 10 λεπτά. Μπορεί κάποια στιγμή να φτάσει και 15, μπορεί να φτάσει και 8. Εξαρτάται από το βάρος, φαντάζομαι. Από τον καιρό, από το βάρος, έτσι. Και από το χειρισμό του καθενός. Είναι σαν να έχουμε δύο αυτοκίνητα με το ίδιο ρεζερβουάρ και να οδηγάμε εμείς οι δύο. Δεν θα κάψουμε το ίδιο. Έχει σημασία το πώς πετάει ο καθένας. Απαιτούνται δύο χειριστές για τη χρήση του ελικοπτέρου? Αυτό το συγκεκριμένο είναι για ένα χειριστή. Υπάρχει το stabilizer το οποίο κρατάει σταθερή την κάμερα και χειρίζεται φυσικά από το ίδιο χειριστήριο και η κάμερα. Οπότε εδώ χρειάζεται μόνο ένας χειριστής για να κάνει μια λήψη. Υπάρχει άλλο μηχάνημα όπως αυτό που είναι για δύο χειριστές. Οπότε έχουμε ξεχωριστά την κίνηση της κάμερας και ξεχωριστά του ελικοπτέρου. Εδώ πετάει ο χειριστής το multicopter και αντίστοιχα από κάτω γίνεται καταγραφή εικόνας μέσω monitor που υπάρχουν από τον φωτογράφο ή τον κινηματογραφιστή και θα κάνει εκείνος μόνος του τις λήψεις. Οπότε μιλάμε και για ασύρματη μετάδοση εικόνας, έτσι ο χειριστής βλέπει ακριβώς τι τραβάει. Ναι, υπάρχουν πομποδέχτες εικόνας που παίρνουν από το HDMI της κάμερας και μας δίνουν κάτω ό,τι χρειάζεται. Έτσι, αυτό το συγκεκριμένο είναι και 360 το μηχάνημα. Μπορεί να περιστραφεί έτσι. Εντυπωσιακό. Υπάρχουν άλλες μικρότερες υλοποιήσεις που θα μπορούσε να πάρει ένας απλός χρήστης που να μην χρειάζονται ειδικές γνώσεις για... Τα multicopter αυτά ξεκινάνε με ένα κοστολόγιο περίπου στα 600 ευρώ, που είναι η μικρή μονάδα, η οποία μπορεί να πάρει μια κάμερα μικρή, μια high definition, ας πούμε, εμείς δουλεύουμε τις GoPro, και να ανέβει να κάνει κάποια πλάνα, είτε εσωτερικά σε ένα κτίριο, σε μια αποθήκη, σε ένα ξενοδοχείο, στη reception να πάρει κάποια πλάνα, είτε εξωτερικά, αρκεί να μην έχει πολύ αέρα. Τότε θα χρειαστούμε τα μεγάλα μηχανήματα. Άλλωστε πλέον η GoPro έχει εξαιρετική ποιότητα εικόνας, οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα με αυτό. Θέλετε να μας κάνετε μια μικρή επίδειξη? Μπορούμε να το βάλουμε να κάνουμε μια... Πολύ σταθερό μπορώ να πω. Είναι σταθερό. Εδώ μέσα φυσικά λόγω του χώρου δεν δουλεύει το GPS. Εξωτερικά έχουμε και το GPS που κρατάει ακόμα πιο σταθερό το μουλτικόπτερο και μπορεί να κάνει και return home, δηλαδή αν χάσει την τηλεκατεύθυνση να επιστρέψει και να προσγειωθεί εκεί που απογειώθηκε. Μέχρι πόσα αποφόρ αντέχει ένα τέτοιο ελικοπτεράκι, μέχρι πόσα αποφόρ μπορούμε να κάνουμε πτήση? Αυτά δεν είναι για να πετάνε με αποφόρ. Είναι γενικά για μία μέρα με πολύ καλό καιρό. Έτσι, να μην πω άπνοια, αλλά γενικά για μία καλή μέρα. Για αποφόρ μετά έχουμε τα μεγάλα που θα δούμε, μπορείτε να δείτε και βίντεο στη σελίδα μας με kitesurf, αγώνες, με εστιοπλοϊκά. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Καταλαβαίνω. Θέλετε να μου δείξετε λίγο για το mount της κάμερας? Βλέπω ότι είναι διαφορετικό από αυτό που έχει η εταιρεία. Η εταιρεία έχει ένα σταθερό mount, το οποίο θα μπορεί να επιφέρει και κάποιους κραδασμούς αν δεν μπουν τα ειδικά τζέλο αυτοκόλλητα που προμηθεύουμε και εμείς στον πελάτη. Εμείς φτιάχνουμε μια έκδοση η οποία έχει ένα stabilize και μπορεί να γίνει και κίνηση της κάμερας ώστε να καταγράψουμε αυτό που θέλουμε και έτσι στα βίντεο που
προβάλλουμε και μέσα στην έκθεση, δεν υπάρχει καθόλου το φαινόμενο τζέλο που ακούγεται πολύ. Ήταν το βασικό πρόβλημα αυτής της υλοποίησης, νομίζω. Αυτά εμείς τα έχουμε ξεπεράσει, γιατί έχουμε την εμπειρία και ξέρουμε τι χρειάζεται το κάθε μουλτικόπτερο ώστε να έχει την τέλεια ποιότητα εικόνας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δίνεται μεγάλη βοήθεια στον επαγγελματία και περισσότερες δυνατότητες. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε μηχανήματα αξιόπιστα με την καλύτερη ποιότητα εικόνας. Και συγχρόνως εμείς έχουμε και την εμπειρία, γιατί είμαστε και στον τομέα της αεροφωτογράφησης, δηλαδή και οι ίδιοι κάνουμε παροχή υπηρεσιών. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε μια δουλειά και να παραδώσουμε ένα βίντεο το οποίο θα είναι. Λογικό είναι. Δεν είστε μόνο με τα πράτες, το δουλεύετε κιόλας, οπότε γνωρίζετε. Ξέρουμε τα προβλήματα, βρίσκουμε τη λύση και έτσι παραδίδουμε ένα μηχάνημα άριστο στον επαγγελματία που θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πολύ λογικό. Θέλετε να μας πείτε για 5 πράγματα για την έκθεση, την εμπειρία που είχατε εδώ στη Photovision? Η έκθεση πιστεύω ήταν πολύ καλή. Δηλαδή και για τους καιρούς που περνάμε υπήρχε πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και για το αποτέλεσμα και για όλη την οργάνωση γενικότερα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε με νέα υλικότερα.